Τρέξε να σωθείς, αγάπη μου! Ροξάνη, τρέξε! Τρέξε, Ροξάνη! Κύριε Διοικητά, η Ροξάνη είναι καλό κορίτσι. Αλήθεια, είναι η μητέρα της. Σας παρακαλώ, μη μου την παίρνετε. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας ηγετεύω. Ροξάνη! Ροξάνη, πού είσαι! Μαμά! Μανούλα! Μαμά, τι έχεις! Μαμά! Μαμά! Μη μ' αφήνεις! Μαμά, μη μ' αφήνεις! Όχι, μαμά! Όχι! Πού τον έχουν? Κυρία Ροζαλία, δεν χρειάζεται να το ζήσετε αυτό. Αν θέλετε, θα αναγνωρίσω εγώ το πτώμα. Πού είναι η Λόλα? Δεν ήταν μαζί του? Ναι, φυσικά. Είχαν πάει μαζί στη γιορτή του χωριού και φαίνεται ότι ο Ερνέστο ήπιε λίγο παραπάνω. Η Λόλα είπε ότι άρχισε να μιλά με μια χωρική. Μετά εξαφανίστηκαν οι δυο τους και λίγο αργότερα έγινε... Λόλα! Κυρία Ροζαλία, δεχτείτε τα θερμά μου συλληπιτήρια. Η νύφη σας μόλις τον αναγνώρισε. Παρόλο που είναι... παραμορφωμένος. Το θύμα είναι ο γιος σας. Ελάτε, πάμε! Μου τον σκότωσαν. Με κατέστρεψαν. Ροδόλφο. Ορίστε, κυρία Ροζαλία. Φρόντισε να μεταφέρουν τη σωρό του γιού μου στη Φλόριδα. Και φρόντισε εσύ προσωπικά, ώστε η καταραμένη που το έκανε αυτό, να μην δει το φως του ήλιου ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά. Κοριτσάκι μου, τελειώσαμε πια με το κυνηγητό. Και ξέρεις κάτι, ή θα κατέβεις μόνη σου από εκεί πάνω τώρα αμέσως, ή θα από τους άντρες μου να σε πυροβολήσουν. Φώνησα. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Σας ορκίζομαι στην Παναγία ότι δεν έκανα τίποτα. Σας ορκίζομαι. Ροξάνη Σάντος, α,
αύριο θα μεταφερθεί σε ένα κρατικό αναμορφωτήριο για ανήλικους. Μέχρι να ενηλικιωθείς. Θα περάσουν 5 χρόνια για να δικαστείς. Και για να σου ρίξουν τουλάχιστον άλλα 30 χρόνια. Ο Θεός να σε λυπηθεί. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Δεν ξέρω τι έγινε. Τορκίζομαι. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό. Τι είναι καλό και τι είναι κακό. Πριν μας αναγκάσει κάποιος άλλος, εμείς μητέρα τα ξέρουμε. Μητέρα Εμιλία, μητέρα Εμιλία. Τι συμβαίνει, αδελφή? Ελάτε μαζί μου, πρόκειται για τη Ροξάνη. Με συγχωρείτε. Τι συμβαίνει με τη Ροξάνη? Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα. Πρέπει να έρθετε μαζί μου. Τι έγινε, έχει πρόβλημα συμπεριφοράς? Όχι, μητέρα. Δεν είναι αυτό, προς Θεού. Πήγα τη Ροξάνη στο ιατρείο γιατί πονούσε το στομάχι της. Και δεν ξέρετε τι είναι, μητέρα. Καλύτερα να έρθετε μαζί μου, θα σας εξηγήσει γιατρός. Μείνε με τα κορίτσια. Θα πάω μόνη μου. Αν μου είχες δώσει έναν εγγονό από τον Ερνέστο, αυτό θα ήταν το δωμάτιό του. Ο Ερνέστος και εγώ σκοπεύαμε να κάνουμε παιδί, Ροζαλία. Η καταραμένη χωριά της θα τα χάλασε όλα. Κατέστρεψε τα όνειρά μας. Και τα δικά μου όνειρα. Ροδόλφο. Ναι, κυρία Ροζαλία. Τι έμαθες για τη δολοφόνο? Προς το παρόν θα περάσει κάποια χρόνια σε ένα αναμορφωτήριο ανηλίκων. Μέχρι να ενηλικιωθεί, είναι σχεδόν κοριτσάκι. Τι κοριτσάκι για ιδίες. Αυτές οι χωριάτισες δεν είναι ποτέ παιδιά. Την πέφτουν ξεδιάντροπα στους άντρες και ήδη στα 12 τους γενοβόλανε παιδιά σαν γκουνέλες. Δεν θέλω τέτοιου είδους σχόλια, Λόλα. Και μόνο που υπονοείς ότι ο γιος μου είχε σχέση με αυτή την άθλια, σπηλώνει το όνομα της οικογένειας. Ροξάνη, ήθελα να είμαι εγώ αυτή που θα σου πει τα αποτελέσματα των εξετάσεών σου. Ναι, τι τυχερή που είμαι, μητέρα. Γιατί αυτή η γιατρός με τρυπούσε με βελόνες και μου έπαιρνε αίμα όλη μέρα. Επειδή πονούσε η κοιλιά μου. Την επόμενη φορά θα γιατρευτώ μόνη μου και δεν θα πω τίποτα. Δεν χρειάζεται να υπομένεις τίποτα μόνη. Γιατί δεν είσαι μόνη σου, Ρόξη. Ρόξη. Εσείς με λέτε όπως με έλεγε και η μαμά μου. Πριν πεθάνει. Δεν φταίσαι εσύ που πέθανε. Ήταν πολύ κουρασμένη και άρρωστη. Σε πειράζει που σε φωνάζω όπως σε φώναζε εκείνη? Όχι, όχι, όχι. Δεν με ενοχλεί. Είστε καλοί εσείς. Κι εγώ χρειάζομαι το Θεό μαζί μου για να με βγάλει από εδώ μέσα. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Και δεν μπόρεσα καν να αποχαιρετήσω τη μαμά μου. Ο Θεός δεν έπρεπε να μου το κάνει αυτό. Ροξάνη, δεν θέλω να σου κάνω ανάκριση. Όμως, κορίτσι μου, πρέπει να μου πεις την αλήθεια. Ποια αλήθεια, μητέρα Εμιλία? Εκείνος ο άντρας. Εκείνος ο άντρας που βρήκανε νεκρό δίπλα σου. Σε κακοποίησε. Κοίτα με στα μάτια, Ροξάνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μικρή μου. Μα γιατί μου το ρωτάτε αυτό, μητέρα? Γιατί ο λόγος που ήρθε σε αυτό το ιατρείο δεν είναι ένας απλός στομαχόπονος, παιδί μου. Εσύ θα αποκτήσεις παιδί. Όταν αυτή η γυναίκα θα βγει από τη φυλακή, θα είναι γριά. Θα δεις ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτή η γυναίκα θα καταδικαστεί σε ισόβια και θα σαπίσει στη φυλακή. Εγώ θα φροντίσω να γίνει έτσι, κυρία Ροζαλία. Και τώρα για να αλλάξουμε λίγο θέμα σχετικά με την κληρονομιά της κυρίας Λόλας. Ο δικηγόρος Ρουσιάν μου είπε για ένα τσέκ ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Α, ναι. Βέβαια. Ξέρω ότι είναι περισσότερα από όσο αξίζουν οι μετοχές που είχε ο Ερνέστο στην εταιρεία, αλλά σου αξίζουν. Δεν θα τα δεχτώ, Ροζαλία. Πώς? Όχι, δεν θα τα δεχτώ. Μετά το θάνατο του Ερνέστου και έχοντας το γιο σας τον Ραμόν να σπουδάζει στην Ευρώπη, μένετε μόνοι.
Ο Ερνέστος δεν θα ενέκρινε να σας αφήσω μόνοι με όλες τις ευθύνες στην εταιρεία. Δεν θέλω λεφτά, δεν θέλω κληρονομιά, δεν θέλω τίποτα. Θέλω να μείνω εδώ, κοντά σας. Κοντά στην ανάμνηση του Ερνέστου. Για να σας βοηθήσω σε ό,τι χρειάζεστε. Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά με συγκινείς. Κόρη μου, με συγκινείς. Είμαι όντως η κόρη σας, Ροζαλία. Ο θάνατός του σημάδεψε τις ζωές μας. Μαζί θα παρηγορηθούμε. Θα αποδώσουμε δικαιοσύνη. Έτσι θα γίνει, παιδί μου. Έτσι θα γίνει. Αν μόνο μου είχες δώσει έναν εγγονό με τον Ερνέστο. Έναν εγγονό. Ροξάνη, θα κάνεις ένα παιδί. Και αυτό το παιδί έχει έναν πατέρα. Ποιος είναι, Ροξάνη? Ποιος είναι ο πατέρας του μωρού σου? Δεν ξέρω τίποτα. Ροξάνη, πρέπει να ξέρεις. Σε παρακαλώ, έχε μου εμπιστοσύνη. Θέλω μόνο να σε βοηθήσω, αλλά για να το κάνω πρέπει να μου πεις την αλήθεια. Δεν ξέρω τίποτα. Θυμάμαι μόνο ότι ήμουν στη γιορτή του χωριού και με πήρε να χορέψουμε. Για ποιον άντρα μιλάς? Και επειδή τον είχα ξαναδεί, δέχτηκα. Μετά μου έδωσε κάποιο από το ποτήρι του και το κεφάλι μου άρχισε να γυρίζει. Άρχισα να τρέχω και αυτός με ακολούθησε. Ήταν σαν παιχνίδι, τίποτα άλλο. Για το Θεό, παιδί μου, μιλάς για τον άντρα που σε κατηγορούν ότι σκότωσες. Άρχισα να τρέχω για να κρυφτώ από αυτόν, αλλά αυτός με βρήκε. Μετά άρχισε να με αγγίζει, να με φιλάει. Αλλά δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Ξαφνικά ξύπνησα και αυτός ήταν ξαπλωμένος κάτω. Κι εγώ. Κι εγώ κρατούσα ένα πιστόλι στο χέρι. Αλλά δεν ξέρω που το βρήκα. Το μόνο πράγμα που ξέρω, μητέρα, είναι ότι ήταν ο μόνος άντρας που με άγγιξε και δεν θέλω να αποκτήσω το παιδί του, μητέρα Εμιλία. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Είναι ένα υπέροχο μωρό, Ροξάνη. Και εσύ συμπεριφέρθηκες πολύ γενναία, σαν πραγματική γυναίκα. Θέλω να κοιμηθώ, να νιστάζω. Περίμενε, Ροξάνη, μην κοιμάσαι. Δεν θέλεις να δεις πρώτα την κόρη σου? Είναι πιο μικρή και από μια κούκλα. Όμως δεν είναι κούκλα, Ροξάνη μου. Είναι η κόρη σου. Πάρ' τη στην αγκαλιά σου. Νιώσε την. Αγκάλιασέ την. Δώσ' τη στην αγάπη σου. Γιατί από αυτή τη στιγμή εσύ είσαι τα πάντα για αυτήν. Και η κόρη σου είναι τα πάντα για σένα. Φοβάμαι, μητέρα, ότι θα της κάνω κακό. Κράτα τη μόνο προσεκτικά. Κοίτα τα χεράκια της. Όλες οι κοπέλες της έφτιαξαν ρούχα και οι αδελφές όλους αυτούς τους μήνες έπλεκαν ζακετάκια και καλτσούλες. Δεν έπρεπε να σου το πω. Ήταν έκπληξη. Το ήξερα ήδη. Ή μήπως νομίζετε ότι με χαζεί? Μητέρα, με όλα όσα μου συνέβησαν, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να την αγαπήσω. Ροξάνη, πάντα θα το θεωρείς άδικο που σε κατηγορούν για κάτι που δεν έκανες. Αλλά αν πιστεύεις στη δικαιοσύνη, δεν μπορείς να κατηγορείς το μωρό για ό,τι σου συνέβη. Η κόρη σου, όπως και εσύ, είναι αθώα για όλα. Θα είσαι μια πολύ καλή μητέρα. Το ξέρω. Και αυτή θα είναι για σένα μέσα σε αυτή τη φυλακή η ζωή σου. Η ελπίδα σου.
Η ελευθερία σου, καλή μου. Λουτσία. Και Λουτσία. Τι όμορφο όνομα για εκείνη. Λουτσία. Λουτσία Σάντος. Αυτό θα είναι το όνομά της. Λουτσία. Μητέρα Εμιλία. Μητέρα Εμιλία, στο γραφείο σας περιμένει μια κοπέλα. Είπε ότι λέγεται Μιλάγκρος και ότι είναι η μεγάλη αδελφή της Ροξάνης. Ώστε πήρε το μήνυμά μου. Μην πεις τίποτα στη Ροξάνη, σε παρακαλώ. Mm. Καλησπέρα. Καθίστε παρακαλώ, κυρία Μιλάγκρος. Όχι, δεν θέλω να καθίσω. Ήρθα μόνο για μία στιγμή για να σταματήσετε να μου στέλνετε μηνύματα. Πρέπει να σας μιλήσω για την αδερφή σας. Ναι, το φαντάζομαι, αδερφή. Αλλά σας πληροφορώ ότι δεν θέλω να μάθω τίποτα. Η μητέρα μου πέθανε εξαιτίας της και εγώ σε όλο το χωριό είμαι δαχτυλοδεικτούμενη. Κατέστρεψε τις ζωές μας. Μη μιλάτε έτσι για τη Ροξάνη. Λυπάμαι, μητέρα. Ειλικρινά λυπάμαι. Αγαπούσα πολύ την αδερφούλα μου. Πάντα ήταν ξεχωριστή για μένα. Η αδερφούλα μου, τόσο γλυκιά, τόσο αθώα. Δεν ξέρω πώς έκανε ό,τι έκανε. Έχω την αίσθηση ότι δεν μιλάτε σωστά, κυρία μου. Ακόμα το δικαστήριο δεν την έκρινε ένοχη και εσείς την έχετε ήδη καταδικάσει. Αν δεν ήταν ένοχη, δεν θα βρισκόταν εδώ μέσα. Τη βρήκαν δίπλα του και με το πιστόλι στο χέρι, μητέρα. Ναι. Όλα είναι εναντίον της. Αλλά εκείνη δεν θυμάται τίποτα και κανείς δεν μπορεί να πει τι συνέβη. Όμως σας κάλεσα εδώ για να σας μιλήσω για κάτι άλλο. Ακούστε με, μητέρα, και ακούστε με καλά. Σε μία εβδομάδα φεύγω από το χωριό. Βρήκα δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα καλύτερο μέλλον. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, θα περνάω μόνο ταπεινώσεις, γιατί κανείς δεν δίνει δουλειά στην αδερφή μιας κατάδικης. Γι' αυτό δεν έχω κανένα λόγο να μιλήσω για τη Ροξάνη. Και θα φεύγατε έτσι, χωρίς να ρωτήσετε για αυτήν, χωρίς να την αποχαιρετήσετε. Καλά. Σκόπευα να την αποχαιρετήσω. Μόνο αυτό. Θέλω να ξέρετε ότι η Ροξάνη δεν είναι πια η ίδια κοπέλα που έφεραν εδώ πριν ένα χρόνο. Η Ροξάνη έχει οριμάσει πάρα πολύ. Μάλιστα, υπάρχει κάτι που πρέπει να σας πω. Και θέλω να δείξετε μεγάλη κατανόηση. Μιλάγκρος. Ροξάνη, αδερφούλα. Μιλάγκρος. Μικρή μου. Συγχώρεσέ με που δεν ήρθα νωρίτερα. Μου έλειψες πάρα πολύ, αλλά καταλαβαίνω γιατί δεν ήρθες. Έμαθες για τη μικρή έτσι. Γι' αυτό δεν ήρθες. Ναι, γι' αυτό. Τη λένε Λουτσία. Δεν έχει σημασία τι έγινε, Μιλάγκρος. Την αγαπώ. Την αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Δεν έχεις ιδέα τι πας να κάνεις. Τι νομίζεις, ότι είναι παιχνίδι? Δεν μπορείς να επιτρέψεις να μεγαλώσει αυτό το παιδί στη φυλακή. Δεν μπορείς να την κρατήσεις εδώ. Ραμόν, παιδί μου, ηρέμησε σε παρακαλώ και άκουσέ με. Ήξερα ότι ο θάνατος του αδερφού σου θα χαλούσε τα σχέδιά σου στην Ευρώπη και γι' αυτό αποφάσισα να μην σου πω τίποτα. Μα πώς το έμαθε, ποιος του το είπε? Ραμόν, μη μου μιλάς έτσι, σε παρακαλώ. Ήταν πολύ δύσκολο να πάρω αυτή την απόφαση. Αν θες μια μέρα να διευθύνεις τις επιχειρήσεις, πρέπει να τελειώσεις τις σπουδές σου. Ραμόν, ήσουν σε περίοδο εξετάσεων. Αν σου είχα πει τότε τι έγινε. Ραμόν, μη μου το κάνεις αυτό. Είναι έξαλλος. Ροζαλία, πάει ένας χρόνος που θάψαμε τον άντρα μου. Είναι θαύμα που μπορέσαμε να κρατήσουμε τον Ραμόν τόσο καιρό στο σκοτάδι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το έμαθε. Τι νομίζετε ότι θα κάνει τώρα? Δεν ξέρω. Ο Ερνέστο ήταν σαν πατέρας γι' αυτόν. Αν ο Ραμόν ήταν εδώ όταν εκείνη η άθλια χωριά της σκότωσε τον αδερφό του, θα μπορούσε να της βγάλει τα μάτια με τα ίδια του τα χέρια. Κάτι που έπρεπε να είχα κάνει εγώ. Ο Ραμόν πρέπει να καταλάβει ότι δεν του το είπατε για το καλό του, Ροζαλία. Ροζαλία, ο Ραμόν είναι ξεροκέφαλος.
αλλά κατά βάθος σε λατρεύει. Θα το ξεπεράσει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα με συγχωρέσει ποτέ. Δεν το ξέρω. Δεν το καταλαβαίνετε. Κι αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για να μείνει αυτή η δολοφόνος στη φυλακή. Κι αν πεθάνει πριν από μένα, θα πάω να τη βρω στην κόλαση για να τη φτύσω κατάμουτρα. Ο άντρας που λένε ότι σκότωσες ήταν γιος μιας πολύ ισχυρής γυναίκας. Νομίζεις ότι θα σ' αφήσουν να βγεις από εδώ? Ακόμα και εσύ με θεωρείς ένοχη. Τι σημασία έχει τι πιστεύω εγώ? Είσαι φυλακισμένη, είσαι σε αυτό το μέρος, με το παιδί αυτού του άντρα. Αν το μάθει η οικογένειά του, θα σου την πάρουν. Δεν είναι κόρη του. Είναι δική μου. Εγώ τη γέννησα, είναι δική μου, κανενός. Είσαι ακόμα πολύ νέα, Ροξάνη, για να καταλάβεις πολλά πράγματα. Δεν καταλαβαίνεις καν την κατάστασή σου, αδερφούλα. Δεν θα εγκαταλείψω τη Λουτσία. Η Παναγίτσα ξέρει ότι αυτό δεν είναι σωστό και δεν θα μας αφήσει εδώ για πολύ καιρό. Δώστε μου. Ροξάνη, είμαι αδερφή σου. Μη με κοιτάς έτσι. Είμαι η θεία της, σωστά? Μικρούλα μου. Έχω να σου κάνω μία πρόταση, Ροξάνη. Θα την πάρω εγώ. Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρήκα ήδη δουλειά. Θα τη μεγαλώσω μακριά από εδώ, όπου κανείς δεν θα μπορεί να την κατηγορεί. Θα της μιλάω για σένα κάθε μέρα. Θα της δείχνω τις φωτογραφίες σου. Θα την κάνω να λέει το όνομά σου κάθε στιγμή. Μιλάγκρους, δεν θέλω να τη χάσω. Η μαμά θυσιάστηκε για μας σ' όλη της τη ζωή. Η μαμά μας έμαθε ότι η αγάπη είναι θυσία. Θα έρθω αύριο για να δω τι απόφαση πήρες. Μην είσαι εγωίστρια. Σκέψου εκείνην. Λουτσία, τι να κάνω? Εγώ δεν θέλω να σε αποχωριστώ, μωρό μου. Μας. Δώσε το γράμμα του Μέρτα. Μην ανακατεύεσαι στα δικά μου. Α, αγαπημένη μου μαμά. Αφήστε με. Το ξέρατε ότι έχει μια κόρη? Για να δούμε τι της γράφει. Σε προειδοποιώ, του Μέρτα. Μην παίζεις με ό,τι πιο ιερό έχω, γιατί θα σου βγάλω το μαλλί. Δώσε μου το γράμμα. Αγαπημένη μου μαμά, σε λίγες εβδομάδες θα γίνω 15 χρονών. 15 χρονών. Πολύ νωρίς πήγες εσύ με άντρα, έτσι. Θα σε σκοτώσω! Έλα, βάζω! Δεν θα μείνει ζωντανή! Θα σε ξεσκίσω! Αφήστε με! Αφήστε με! Τα μαλλιά μου! Τα μαλλιά μου, ας έλα, θα σε σκοτώσω! Θα σε σκοτώσω! Δεν ξέρω πια μου γρατζούνισε την πλάτη. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο το ευχαριστήθηκα που ξεμάλιασα την Τουέρτα. Έλα, Ροξάνη, εντάξει, σταμάτα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που τσακώνομαι στη φυλακή. Αλλά κανείς δεν θα γελάσει με ό,τι πιο ιερό έχω στη ζωή. Την κόρη μου, τη Λουτσία. Το ξέρω, Ροξάνη, και μην ανησυχείς. Αυτή η βρωμιάρα η Τουέρτα θα το σκεφτεί πολύ καλά πριν απλώσει το χέρι της πάνω μας. Όταν μου πήρε το γράμμα της κόρης μου, της Λουτσία, σου ορκίζομαι, Άννη, τυφλώθηκα από οργή. Και τι λέει η κούκλα μας, ξέρει ότι είσαι εδώ φυλακισμένη? Όχι. Θεός φυλάξει, Άννη.
Η αδελφή μου η Μιλάγκρος στέλνει τα γράμματά της στη μητέρα Εμιλία και μετά μου τα δίνει εμένα. Αχ, η μικρούλα μου θα κλείσει τα 15 χρόνια. Έγινε ολόκληρη κοπέλα. Διάβασε το γράμμα, Ροξάνη. Είναι πάντα τόσο όμορφα. Αγαπημένη μου μαμά, σε λίγες εβδομάδες θα γίνω 15 χρονών. Η θεία Μιλάγκρος θα μου κάνει ένα παρτάκι. Θα έρθουν μερικές φίλες μου. Και αν και ξέρω ότι εσύ δεν θα μπορέσεις να έρθεις, θα είσαι εδώ μαζί μου, στο μυαλό και στην καρδιά μου. Η κόρη σου που ποτέ δεν σε ξεχνάει, Λουτσία. Θα γίνει 15 χρονών. Είναι γυναίκα πια. Ναι. Και τι δεν θα έδινα για να τη δω. Για να την αγκαλιάσω. Για να είμαι εκείνη τη μέρα μαζί της, στα γενέθλιά της. Η αδελφή μου η Μιλάγκρος τη μεγάλωσε. Αλλά χαίρομαι τόσο που είχε καλύτερη τύχη από μένα, γιατί εγώ πέρασα τα 15 γενέθλιά μου εδώ. Σου ορκίζομαι, Άννη, πως από τότε που την πήρε η αδελφή μου, η ψυχή μου είναι άδεια. Έλα τώρα, μη στεναχωριέσαι, αδελφούλα. Αν δεν την είχε πάρει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν εδώ, αλλά θα την είχε μεγαλώσει άλλη οικογένεια. Δεν θα ήξερε καν ότι είσαι η μητέρα της. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είμαι τόσο ευγνώμων στην αδελφή μου που ανέλαβε να φροντίσει την κόρη μου. Εργάστηκε τόσο σκληρά για να τη μεγαλώσει. Μερικές φορές νιώθω ενοχές. Ξέρεις γιατί? Που της λέω ψέματα όλα αυτά τα χρόνια. Που της λέω ότι δουλεύω. Όταν στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Είμαι εδώ φυλακισμένη. Καταδικασμένη άδικα. Επειδή σκότωσα τον πατέρα της. Κοίτα, Ροξάνη. Δεν αξίζει σε αυτή την κούκλα να την κοροϊδεύουν έτσι. Της αξίζει η αλήθεια. Και τι δε θα έδινα για να έχω εγώ μια τέτοια κόρη. Για πες μου. Της απάντησες το γράμμα ή όχι? Γιατί και εσύ έμαθες να γράφεις πολύ όμορφα, φιλενάδα. Ναι. Και θα της στείλω και κάτι άλλο. Ξέρεις, για τα γενέθλιά της. Θυμάσαι τη φωτογραφία που μου τράβηξες? Ναι. Τι, την έφεραν? Ναι. Για να δω. Κοίτα την. Είναι το μόνο δώρο που μπορώ να της κάνω για τα γενέθλιά της. Θα της αρέσει. Πάει καιρός που δεν της έχω στείλει φωτογραφία. Πώς είμαι καλή. Είσαι κούκλα. Ποιος είναι? Κυρία Μιλάγκρος, σας έχω ένα μήνυμα. Σου ανοίγω αμέσως, Μάτε. Μισό λεπτό. Πες μου, Μάτε, από ποιον είναι το μήνυμα? Από τον άντρα σας, τον κύριο Πάντσο. Τον Πάντσο? Mm-hmm. Και γιατί δεν μου τηλεφώνησε? Δεν ξέρω. Έστειλε ένα μήνυμα με τον Καμπέγιο ότι ο κύριος Ραμόν θα έρθει για δείπνο απόψε. Θα έρθει για δείπνο ο Ραμόν? Mm-hmm. Πείτε μου μόνο τι ακριβώς θέλετε να φτιάξω για φαγητό, για να στείλω τη Μοναλίζα να αγοράσω ό,τι τρόφιμα χρειάζονται. Περίμενε με στην κουζίνα, Μάτε. Σου είπε ο Πάντσο ότι ώρα θα έρθει ο Ραμόν? Ναι, θα έρθει στις 7, γιατί πρέπει να φύγει ταξίδι απόψε. Πολύ καλά. Θα έρθω στην κουζίνα μετά. Εντάξει, κυρία. Όχι, μη φεύγεις, Ραμόν, περίμενε. Μαμά, μην επιμένεις να μείνω μαζί σου. Δεν θα το κάνω. Σε παρακαλώ. Μη μου στέλνεις άλλα μηνύματα. Μαμά,
Ποτέ δεν θα καταλάβει ο ένας τον άλλον, οπότε ας πάρει ο καθένας το δρόμο του. Αγόρι μου, τι πρέπει να κάνω? Να σου ζητήσω γονατιστή συγγνώμη? Δεν είναι αυτό, μαμά. Ο πατέρας μου πέθανε όταν γεννήθηκα και... Άκουσέ με. Όχι, εσύ άκουσέ με. Όταν πέθανε ο πατέρας, ο αδερφός μου Ερνέστος πήρε τη θέση του. Τις καλύτερες αναμνήσεις της ζωής μου τις χρωστάω σε αυτόν. Αυτός ήταν που με έσπρωξε να σπουδάσω. Να γίνω κάτι στη ζωή μου. Και ναι, είχε λατώματα. Αλλά οι αρετές του ήταν ένα μάθημα για μένα. Του χρωστάω τα πάντα, μαμά. Και ξέρεις κάτι? Τον σκότωσαν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, δεν ήμουν κοντά του όταν δολοφονήθηκε. Γιατί μου αρνήθηκες αυτό το δικαίωμα? Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, Ραμόν. Ξέρω ότι έκανα λάθος, παιδί μου. Προσπαθούσα να σε προστατεύσω. Δεν ήθελα να περάσεις έναν ακόμα πόνο. Άκουσε με, Ραμόν. Ο θάνατος του Ερνέστου ήταν τόσο άγριος, τόσο βάναυσος, που μέχρι σήμερα δεν τον έκλαψα όσο θα ήθελα. Συγχώρεσέ με, γιέ μου, συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με που δεν σου το είπα, αλλά ήμουνα τόσο απελπισμένη, Ραμόν. Ραμόν, γιέ μου, είμαι μια μάνα. Είμαι η μάνα σου, παιδί μου. Είσαι ο μόνος που έχω. Ο μόνος που έχω. Σε ευχαριστώ, γιέ μου. Σε ευχαριστώ. Λυπάμαι πολύ για όλα. Η δολοφόνος του αδελφού μου δεν θα πληρώσει ποτέ αρκετά για ό,τι μας έκανε. Απόψε το βράδυ θα μου το πληρώσει. Απόψε το βράδυ? Μα απόψε το βράδυ θα την κάνουμε. Μου λες το αλήθεια? Φυσικά και θα την κάνουμε. Αλλά πρώτα θα μου το πληρώσουν αυτές οι δύο. Για ακούστε με όλες οι τρόφιμοι. Λες να γίνει κάτι? Λες να μας τιμωρήσουν για τον καυγά που είχαμε με την Τουέρτα? Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης, αποδίδεται χάρη στις ακόλουθες κρατούμενες. Άκουσες, φιλενάδα, ποιες θα βγάλουν από το κλουβί? Αυτές που εξέτησαν τις ποινές τους. Γιατί εγώ έχω ακόμα 15 χρόνια. Χασίντα Χουαμαράνα. Μπράβο, Χασίντα! Μπράβο, Χασίντα! Μπράβο, Χασίντα! Μπράβο! Ησυχία! Η άλλη τρόφιμος που πήρε χάρη λόγω καλής συμπεριφοράς και που της άξιζε πραγματικά είναι... Η Ροξάνη Σάντος! Μπράβο! Είσαι ελεύθερη! Είσαι ελεύθερη! Είσαι ελεύθερη! Ελεύθερη! Μπράβο! Ελεύθερη! Συγχαρητήρια, Ροξάνη! Η Ροξάνη! Είναι ελεύθερη! Είναι ελεύθερη! Τι λες τώρα γι' αυτό, Τουέρτα? Η ομορφούλα πέτυχε το σκοπό της. Σε λίγο θα είναι ελεύθερο πουλάκι και τώρα σίγουρα θα πάει όλο ευτυχία να βρει το κοριτσάκι της. Και τι νομίζεις, ότι θα την αφήσω να φύγει από εδώ σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Λοιπόν, όχι. Όχι. Εγώ τη βλέπω να ζει πολύ ευτυχισμένη με το μιξιάρικό της. Και σίγουρα θα βρει και ένα γκόμενο για να έχει και ένα πατερούλι η κορούλα της. Κοίτα πόσο όμορφη είμαι, κούκλε μου. Όταν βγω από εδώ μέσα θα βρω έναν άντρα που θα κάνει σαν τρελός για μένα. Πώς σου φαίνεται? Έτσι νομίζει αυτή. Όμως απόψε την κάνουμε. Φεύγουμε από εδώ μέσα. Και θα πάρω και αυτή μαζί μας και την Άννη. Μπήκες? Μπράβο! Ευχαριστώ. Ροζαλία, ανησύχησα πολύ. Ήσασταν όλη μέρα έξω. Είχα να φροντίσω κάποια θέματα της εταιρείας. Θα συγκαλέσω συμβούλιο. Θέλω να προτείνω στο γιο μου το Ραμόν την αντιπροεδρία. Α, ναι? Δηλαδή είναι γεγονός? Συμφιλιωθήκατε με το Ραμόν? Κοίτα, πρέπει να συζητήσω μαζί του, αλλά κάναμε ένα βήμα μπροστά.
Είπε ότι έπρεπε να πάει ταξίδι, αλλά όταν γυρίσει πίσω θα μιλήσουμε. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα απορρίψει την πρότασή μου. Φυσικά όχι. Είναι η θέση που του αρμόζει στην οικογένεια. Και πού θα πάει ταξίδι? Δεν έχω ιδέα. Άκουσε, Ροζαλία. Ναι, Ροδόλφο. Τι συμβαίνει, γιατί έχεις τέτοιο ύφος? Φοβάμαι ότι σου έχω άσχημα νέα, Ροζαλία. Τι συμβαίνει? Πρόκειται για τη δολοφόνο του γιού σου, του Ερνέστο. Τι συμβαίνει με αυτή τη γυναίκα? Θα την αφήσουν ελεύθερη. Μόλις το έμαθα, της έδωσαν χάρη. Δεν είναι λίγο νωρίς για να μαζέψεις όλα σου τα πράγματα, Ροξάνη? Μένουν 2 εβδομάδες για να σε αφήσουν ελεύθερη, φίλε Ναδίτσα. Ναι, ναι, ναι. Καλά δεν λέω? Ναι, μπορεί. Αλλά τι είναι 2 εβδομάδες μετά από 15 χρόνια εδώ μέσα, Άννη? Δεν είναι τίποτα. Θα πάω να δω την κορούλα μου. Είναι αλήθεια? Και θα έχεις χρόνο για να φτάσεις τη μέρα των γενεθλίων της, φίλε Ναδίτσα? 15 χρόνια, ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά πρέπει να βρω λεφτά για να τις αγοράσω δώρο. Ένα πολύ ωραίο δώρο. Τι δώρο και αηδίες! Ξέρεις τι θα έκανα εγώ? Θα εμφανιζόμουν μπροστά της και θα της έλεγα «Έκπληξη!» Εδώ είναι η μαμά σου, μικρή μου. Έλα να σε πνίξω στα φιλιά. Ναι, θα την πνίξω στα φιλιά. Και θα είναι μεγάλη έκπληξη. Άννη, είμαι τόσο ευτυχισμένη. Το ξέρω, φιλενάδα. Αλλά πρέπει να σκεφτείς τα πάντα. Ξέρεις που θα πας να τη βρεις, τι θα κάνεις? Βέβαια. Έχω τη διεύθυνση. Η αδελφή μου η Μιλάγκρος δουλεύει σαν υπηρέτρια σε ένα σπίτι. Και η Λουτσία μου γράφει στα γράμματά της ένα ότι δεν έχουν και πολλά λεφτά, αλλά έχουν αρκετά για να ζουν αξιοπρεπώς και για να σπουδάσει η Λουτσία. Νόμιζα ότι μας είχες ξεχάσει, Ραμόν. Έχεις καιρό να έρθεις σπίτι μας. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά πώς να ξεχάσω, Μιλάγκρος? Τι είδες ότι είπε ο Πάντσο? Τι να μου πει? Ότι ταξιδεύω σε όλη τη χώρα. Ψάχνουμε να βρούμε γη για να φυτέψουμε κάτι προϊόντα για την εταιρεία. Μάλιστα, απόψε το βράδυ πετάω για τα σύνορα. Ναι, το έμαθα ότι φεύγεις και γι' αυτό θα φάμε νωρίς. Ευχαριστώ. Ο Πάντσο δεν θα αργήσει. Μάλιστα. Να το ήρθε. Δεν άργησα, ε? Καθόλου. Πώς είσαι? Γεια σου. Κύριε, δεν ήσουν στην Καρολίνα? Χαίρομαι που σε βλέπω. Κι εγώ. Δεν θα μου βάλεις και εμένα ένα ποτό? Φυσικά και βέβαια. Ξέρεις, το πρόβλημα είναι ότι δεν βρήκα κάτι ενδιαφέρον και έτσι γύρισα πίσω στο Μαϊάμι. Γύρισα πριν από 2 μέρες. Δεν ήξερα ότι ψάχνατε να αγοράσετε γη. Ο Πάντσο δεν μου είπε τίποτα. Λοιπόν, τώρα το ξέρεις. Είναι ένα παλιό χρέος που μου έχει η ζωή. Σου το έχω πει πολλές φορές, Μιλάγκρος. Όταν οι γονείς μου έφυγαν από το Μεξικό με μένα αγκαλιά και ένα όνειρο στο μυαλό, ήθελα να φτιάξουν ένα δικό τους ράντζο με πολλές καλλιέργειες. Κολομβία, Κούβα, Παναμά. Πήγαμε σε πολλές χώρες. Κι έτσι πέρασαν τα χρόνια της νιώτης μου. Από μέρος σε μέρος, από χώρα σε χώρα. Και ποτέ δεν απέκτησα αυτό το ράντζο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα, θα πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο. Πίνω σε αυτό, Πάντσο. Ησυχία. Αυτός είναι ο φετινός μας στόχος. Βρήκα ήδη το εργοστάσιο τυποποίησης. Όμως πρέπει να αγοράσουμε τα πάντα. Γιατί αν είμαστε ιδιοκτήτες μεγάλης έκτασης, θα έχουμε τη γραμμή παραγωγής. Έτσι είναι. Χαίρομαι, αγάπη μου. Επιτέλους θα πραγματοποιήσεις το όνειρό σου. Είναι ένα όνειρο που δεν μου άφησε ποτέ να αποκτήσω μια πατρίδα. Αλλά όπως λέω πάντα, πατρίδα μου είναι το σπίτι μου. Και όταν πεθάνω, θέλω να με πάνε στον κήπο μου και να με θάψουν εκεί, δίπλα στο περιβόλι μου. Μη μιλάς έτσι, Πάντσο, για το Θεό. Έχεις δίκιο. Γιατί να μιλάμε για θάνατο? Και πού είναι η 15χρονη αυτού του σπιτιού? Η 15χρονη του σπιτιού είναι σινεμά με την Πάτη, αλλά δεν θα αργήσουν να γυρίσουν. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Ραμόν. Γεια σου. Κύριε Πάντσο, καλησπέρα. Τι είναι, Μοναλίζα? Το δείπνο είναι έτοιμο. Αν θέλετε, μπορείτε να περάσετε στην τραπεζαρία. Τότε πάμε. Ξέρω ότι πρέπει να φύγεις ταξίδι και δεν θα προλάβουμε. Για πες μου όλες τις λεπτομέρειες όσο θα τρώμε. Πώς είναι η κόρη σου? Μια χαρά, και όλο όμορφη είναι. Ροξάνη, θα μου λείψεις πολύ, φιλενάδα. Το ξέρεις. Αχ, όχι, Άννη. Δεν θα πούμε αντίο από τώρα, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ να το αντέξω. Όμως πρέπει να σου το πω, φιλενάδα. Μην ανησυχείς για μένα. Εγώ θα είμαι ευτυχισμένη, γιατί θα ξέρω ότι η φιλενάδα μου, η συγκρατούμενή μου, θα είναι με την κόρη της που τη λατρεύει.
Ροξάνη. Κοίτα τι όμορφη είναι. Τη βλέπω, Ροξάνη. Είναι τόσο όμορφη όπως είσαι κι εσύ. Είναι ένα πανέμορφο κορίτσι. Και δεν είναι μόνο όμορφη. Άννη, όλα όσα μου γράφει. Ο τρόπος που λέει ότι με αγαπάει. Παρόλο που δεν με έχει συναντήσει από κοντά, η αδελφή μου, η Μιλάγρος, κράτησε την υπόσχεση που μου έδωσε και εγώ δεν ξέρω πώς να την ευχαριστήσω. Αλλά μένουν 2 εβδομάδες για να συναντήσω την κόρη μου. Τι θα νιώσει όταν με δει, πώς θα είναι όταν πουν τα χείλη της τη λέξη μαμά. Μαμά, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγάπη μου. Γεια σου, μπαμπά. Γεια σου, βλέπω ότι φροντίζεις καλά το δώρο μου. Ναι, και τον λένε όπως εσένα. Ραμόν. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Κι εγώ, γλυκιά μου. Α, ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Ανοίξτε την πόρτα! Μπρος! Τι συμβαίνει? Τι κάνετε εδώ? Τι σου έκανα? Αυτή η καταραμένη θα έρθει μαζί μου τώρα αμέσως! Αφήστε με! Αφήστε με, είπα! Πιάστε την! Θα φνάξω τη φρουρό! Και αηδίες, ε! Τι μου λες? Μην τις ακούς, Ροξάνη! Ετοιμάζονται να την κοπανίσουν! Την άκουσες! Αυτός δεν είναι ένας συνηθισμένος καυγάς, όχι! Θα δραπετεύσουμε! Και δεν θα αφήσω κανένα να με σταματήσει ακόμα κι αν γίνει λουτρό αίματος! Γι' αυτό και εσείς οι δύο θα έρθετε μαζί μου αμέσως! Το Έρτα, ξέρεις ότι έχω πάρει χάρη. Αν θέλετε, φύγετε εσείς. Κανένα πρόβλημα. Εμείς δεν θα πούμε τίποτα. Α, ναι. Και τι νομίζεις, ότι θα φύγω χωρίς τα μαλλιά που μου ξερίζωσες? Ποιος θα πληρώσει γι' αυτό? Ποιος? Εσύ θα πληρώσεις γι' αυτό, καταραμένη σκύλα. Και αν δεν σε σκοτώνω τώρα, είναι γιατί θα αρχίσεις να σγούζεις αγουρούνι. Και θα μου χαλάσεις τα σχέδια που έκανα, Ροξάνη. Κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά εγώ δεν έρχομαι μαζί σου. Α, όχι. Άρα, πείνα, κόψε το λαιμό αυτής της άθλιας! Όχι! 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 Εντάξει, Τουέρτα. Θα κάνω ό,τι λες εσύ. Α, έτσι σε θέλω. Θα πάω μέχρι τα σύνορα, στο Μεξικό. Είναι ένα μέρος γεμάτο βάλτους, όπου μεγαλώνουν φυτά σχετικά άγνωστα. Από τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε ένα φυσικό συντηρητικό που δεν θα βλάπτει τον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι μόνο μια θεωρία. Αλλά αν τα βρω, θα αγοράσω τη γη. Δεν έχω αντίρρηση. Μόνο σε συμβουλεύω να προσέχεις πολύ. Αυτή η περιοχή είναι επικίνδυνη, γιατί πολλοί προσπαθούν να περάσουν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, το ξέρω. Πολλοί πεθαίνουν σε αυτή την περιοχή προσπαθώντας να έρθουν εδώ. Και το μόνο που θέλουν είναι να δουλέψουν για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη της χώρας. Είναι σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι. Έτσι είναι. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνεις πολύ εκεί και δεν θα είσαι εδώ στο πάρτι των 15ων γενεθλίων. Έγινες κιόλας 15. Δεν το ήξερα. Μα και βέβαια, οι ετοιμασίες έχουν αρχίσει εδώ και καιρό. Θα είναι μεγάλο γεγονός. Πολύ σωστά. Ο μπαμπάς σου θα σου κάνει το καλύτερο πάρτι που έχει. Δεν ξέρω για το πάρτι, αλλά το δώρο. Μην ξεχνάς ότι μου υποσχέθηκες να μου πάρεις ένα αμάξι. Σωστά. Wow. Δώρο, αμάξι, ε. Εγώ δεν συμφωνώ, Πάντσο. Η Λουτσία είναι πολύ μικρή για να οδηγήσει. Είναι επικίνδυνο, ειδικά εδώ στο Μαϊάμι. Δεν είμαι πια μικρή, μαμά. Είμαι γυναίκα. Βιάζεσαι πολύ για να γίνεις γυναίκα, παιδί μου. Κοίτα, το έχω ήδη αποφασίσει. Εγώ της υποσχέθηκα να της πάρω ένα αμάξι και έτσι θα γίνει. Εξάλλου, πάει καλά στο σχολείο της και δεν γίνεται κάθε μέρα 15 χρονών. Φυσικά, θα τη γράψω σε μια σχολή οδηγών και θα είμαι υπεύθυνος όπως επιτάσσει ο νόμος μας. Θα προσέχουμε. Νομίζω ότι θα γίνει το δικό σου κοριτσάκι. Συγγνώμη, αλλά είναι η αλήθεια. Έτσι γίνεται πάντα. Επομένως, θα έρθεις στο πάρτι μου, Ραμόν. Να ξέρεις ότι θα θυμώσω πολύ αν δεν έρθεις. Νομίζω ότι θα φτάσω εν καιρός. Νομίζεις? Λουτσία, άσε το Ραμόν να φάει, σε παρακαλώ. Εντάξει. Υπόσχομαι ότι θα είμαι ο πρώτος που θα έρθει. Εισηγείαν της 15χρονης. Εισηγείαν.
Σου εύχομαι καλό ταξίδι, Ραμόν, και όταν μάθεις την τιμή της γης, τηλεφώνησέ μου για να σου στείλω τα λεφτά μέσω τραπέζης. Έτσι θα γίνει. Ωραία. Χάρηκα που σου είδα. Κι εγώ, να προσέχεις. Γεια σου, Μιλάγκρος. Καλή τύχη. Και εσύ να προσέχεις, να είσαι φρόνιμη. Και να φροντίζεις το Ραμόν. Μου υποσχέθηκες κάτι. Μην το ξεχάσεις, έτσι. Δεν θα χάσω με τίποτα το πάρτι σου. Κρατώ τις υποσχέσεις μου. Τα λέμε. Στο καλό, τα λέμε. Καλό ταξίδι. Γεια σας. Και τώρα για πες μου, πώς ήταν η ταινία. Η Πατρίσια δεν θα έρθει να φάει μαζί μας. Δεν ήρθε μαζί σου σινεμά. Όχι. Δεν ήθελε να φάει. Πήγε στην πισίνα. Οχ, κάνει ζέστη. Νομίζω θα κάνω κι εγώ ένα μπάνιο. Μην μείνετε μέχρι αργά, Λουτσία. Μην ξεχνάς ότι αύριο θα πας στη βιβλιοθήκη. Ναι, μαμά. Καλή νύχτα, μπαμπά. Γεια σου, αγάπη μου. Και να προσέχεις την κυλίτσα σου, γιατί έχεις αρχίσει να γίνεσαι χοντρούλης. Έτσι είναι υγιής, κακομαθημένο. Την κακομαθαίνεις πολύ, Πάντσο. Δεν μ' αρέσει που θα της πάρεις αμάξι. Είναι μικρή ακόμα. Μην είσαι τόσο αυστηρή, Μιλάγκρος. Όσοι φίλες της έχουν. Εξάλλου, γιατί η κόρη του Πάντσο, Σαλβατιέρα, να μην έχει κι αυτή ένα αμάξι. Νομίζει ότι είναι γυναίκα και αυτό με ανησυχεί πολύ. Γιατί πάντα με κατηγορείς για την αγάπη που νιώθω για τη Λουτσία. Θυμάσαι τότε στο χωριό σου που μου είπες ότι είσαι έγκυος και νόμιζες ότι σε παράτησα και δεν ήθελα καμία σχέση μαζί σου. Παρ' όλα αυτά ήρθα εδώ. Για να επεκτείνω τις δουλειές μου και να μην σας λείψει τίποτα. Μετά εμφανίστηκες εσύ με ένα μωρό στην αγκαλιά. Και εγώ σε παντρεύτηκα και ορκίστηκα να μην σας λείψει ποτέ τίποτα. Και κράτησα την υπόσχεσή μου. Μα φυσικά, Πάντσο. Ποτέ, ποτέ δεν μας έλειψε τίποτα. Τότε μη με κατακρίνεις, Μιλάγκρος. Έφτασα εδώ που είμαι, σε αυτό το σημείο, δουλεύοντας σκληρά. Ό,τι έχω είναι δικό σας. Η πατρίδα μου είναι εδώ, σε αυτό το σπίτι. Εσείς είστε ό,τι έχω. Όμως μερικές φορές υπερβάλλεις, Πάντσο. Γιατί κέρδισα το δικαίωμα να υπερβάλλω. Γι' αυτό, όταν δεν σας δείχνω την αγάπη μου, τότε να παραπονιέστε, κυρία Σαλβατιέρα. Αλλά όταν υπερβάλλω, όπως λες, να με επιβραβεύεις. Και ξέρεις, θέλω το βραβείο μου τώρα. Πάμε να κοιμηθούμε. Ε? Υποσχέθηκα στο γιο μου τον Ερνέστο μπροστά στον τάφο του να μην βγει ποτέ από τη φυλακή αυτή η γυναίκα. Κινητοποίησα όλες μου τις γνωριμίες για να το πετύχω. Δεν μπορούν να μου το κάνουν αυτό. Είναι μια προσβολή στην οικογένεια. Είναι μια προσβολή στα συναισθήματά μου. Αυτή η γυναίκα μ' άφησε χείρα και τώρα θα βγει έτσι απλά έξω. Και νέα. Γιατί πρέπει να είναι ακόμα νέα ώστε να ξαναφτιάξει τη ζωή της, ενώ εμάς μας κατέστρεψε τη ζωή. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε, Λόλα. Δεν θα το επιτρέψουμε. Θα κινήσω γη και ουρανό για να πάει φυλακή αυτή η γυναίκα. Θα την αναζητήσω εγώ ίδια αν χρειαστεί. Με άκουσες? Για να εκτίσει την ποινή της ή κάτι χειρότερο. Κάτι χειρότερο αν χρειαστεί. Ροζαλία, τίποτα. Ο σύνδεσμός μας στο Μεξικό είναι στον Καναδά σε ένα σεμινάριο, οπότε πρέπει να περιμένουμε. Όχι, δεν θα περιμένουμε. Εσύ θα πας στον Καναδά να τον βρεις. Θα του δώσεις μήνυμα εκ μέρους μου πριν ελευθερωθεί αυτή η δολοφόνος. Δεν με νοιάζει τι θα πληρώσω, Ροδόλφο. Δεν με νοιάζει τι θα πρέπει να κάνεις. Θα κινητοποιήσεις όλες μου τις γνωριμίες. Αλλά αυτή η γυναίκα δεν θα βγει από τη φυλακή. Δεν μπορεί να βγει. Τουέρτα, κάναμε ό,τι είπες. Άσε μας ήσυχες. Α, ναι? Και τι νομίζεις, ηλίθεια? Ότι θα σας αφήσω εδώ για να μας καρφώσετε? Όχι! Εμείς έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς, οπότε θα έρθεις μαζί μου και τέρμα. Τώρα θα κλείσουμε τους λογαριασμούς μας. Κουνήσου, κουνήσου! Τρέξτε! Τρέξτε! Πρέπει να γυρίσω.
σκοτώσουμε, Άννη. Εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση μαζί τους. Μην είσαι χαζή! Τρέξε, γιατί θα μας σκοτώσουν! Μα τι λες! Θα με βρουν, Άννη! Πίδα στο ποτάμι, Ροξάνη! Πίδα! Συμβαίνει, Λουτσία. Όλη μέρα φέρεσαι περίεργα. Δεν ξέρω τι σκεφτόσουν. Ξέρω. Ο Ρόνι σου έπιασε το χέρι στο σινεμά. Καλά, δεν λέω. Αυτός ο χαζός. Πήγε να με φιλήσει και τον έστειλα στο διάολο. Τι ηλίθιος. Καθόλου ηλίθιος. Όλες οι κοπέλες πεθαίνουν για αυτόν. Πάει να σε φιλήσει και εσύ τον στέλνεις στο διάολο. Είναι ο μόνος που η μαμά σου θα δεχτεί για φίλο σου. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Αχ, Πατή. Ο Ρόνι είναι ένα βουτυρόπαιδο και εμένα δεν μου αρέσουν τα παιδιά. Μου αρέσουν οι άνδρες. Για κοιτάξτε την. Ακόμα δεν έκλεισε τα 15 και της αρέσουν οι άνδρες. Για να το πω καλύτερα. Δεν μου αρέσουν οι άνδρες. Μου αρέσει ένας άνδρας. Α, ναι. Και μπορώ να μάθω ποιος είναι αυτός ο τυχερός. Δεν θα το πιστέψεις. Και ειδικά επειδή και εκείνον του αρέσω. Και αυτό θα σε κάνει να πεθάνεις από τη ζήλια. Στάσου, 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 στάσου. Τι εννοείς ότι αρέσεις σε ένα μεγάλο άντρα. Και από πότε. Όχι. Πρέπει να μου τα πεις όλα τώρα. Έλα, αφού θέλεις αντρελή να μου τα πεις. Κοίτα πως κυλάνε οι λέξεις από το στόμα σου. Έλα, πες μου. Θα σου το πω για να σε κάνω να πεθάνεις από τη ζήλια σου. Ναι, καλά. Αρχίζει από ρο. Απορώ. Έλα τώρα, Λουτσία, πες μου, μην είσαι κακιά. Έλα. Μα καλά, βρε, χαζί, όλα θα πρέπει να σου τα λέω. Ναι, λοιπόν. Ο μόνος άνδρας που μου αρέσει, που με γοητεύει, που με ξετρελαίνει, είναι ο Ραμόν. Ο Ραμόν Μονκάδα. Καλέ, κοιτάξτε την, κοιτάξτε την. Είναι τελώς τρελή. Άννη! Εσύ! Μην κουνηθείς! Ποιος είστε εσείς? Μην κουνηθείς και μην κοιτάξεις πίσω.